Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε ένα παιχνίδι του Basket City για τη Master League της Α1 κατηγορίας ανάμεσα στις ομάδες Super Sonics που είναι τυπικά η Γιουπιδίτσι και του Σάντονιου Σμέρς που είναι τυπικά οι φιλοξενούμενοι. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Κοσμίδης για αυτή την περιγραφή. Το σκορ είναι 2-5 φέρτων Σμέρς. Σε ένα παιχνίδι δεν είχαμε καμία διαφωνία για το θέμα της εμφάνισης. Σε ένα παιχνίδι ενδιαφέρει και τις δύο ομάδες. Super Sonic πρέπει να καλύψουν τη διαφορά στην τεχνολογία. Έχουν και λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με τους Mets που είναι ήδη μέσα στην οκτάδα από τον πρώτο γύρο. Οι Super Sonics που έχουν μαζί τους σήμερα τον Καραμίστο, τον Χαλκιά, τον Τιλικάνογλου, τον Τσάπαλο, τον Καρά, τον Χρήστο, τον αρχηγό τους δηλαδή, τον Σούπο, τον Αλέξανδρο και τον Λουμάρη του Λαύρο. Απ' την άλλη Σμέρς έχουν τον Ραφαέλ, τον Φεντικό, τον Ροντιγιάννη, τον Αδεμόπουλο και τον Καλαθά, τον αρχηγό της ομάδας. Οι Σμέρες που κάνανε έναν εκπληκτικό πρώτο γύρο αναμένεται να κάνουν τα ίδια και σε αυτόν τον γύρο. Είχαν όμως κάποιους τραυματισμούς, που είναι ο Δράτσας, ο Σαββίδης και κάποιοι άλλοι βασικοί παίκτες. Ελπίζουμε τώρα στα δεύτερα του Μαρτίου να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Να μπορέσουν να έχουν και περισσότερους παίκτες. Το πρώτο γύρο αυτό και ακόμα δεν έχει καθαριστεί τι θέση πρόκειται να πάρουν αν θα μπουν στην οκτάδα. Είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να μπουν στην οκτάδα και θα δείξει να βγει αυτό το πάρει στην πράξη. Super Sonics που είναι τώρα στην επίθεση σε ένα σουτάσου από τον Λουμάρη. Ο Αδαμόπουλος είναι κανένα στην μπάλα για τους Μέρφς. Θα δώσει το φυσικό και από εκεί στο Ραφαήλ. Ο Καλαθάς προσπάθησε πάνω σε δύο, μποστάρι, όμορφα. Κάνε το καλάθι. Προσπάθησε και ο Δαμόπουλος να πάρει το... να κλέψει το rebound ουσιαστικά από τους Super Sonics. Δεν κατάφερε να κάνει αυτά στους Super Sonics με τον Καρά ως κλασικό playmaker. Ο οποίος είναι και προπονητής της ομάδας και παίζει με συστήματα, είναι μια καινούργια ομάδα. Παίζανε κάποια στιγμή σε ένα άλλο πρωτάθλημα με άλλο όνομα. Τώρα έχει φτιάξει μια άλλη πολύ διαφορετική ομάδα στην οποία ο Χρήστος ο Καράς κάνει και προπονητής και μαθαίνει συστήματα στους παίκτες. Είναι μια ομάδα όπως μας έχει πει ότι θέλει να έχει ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα, να πάει ίσως τα επόμενα χρόνια καλύτερα. Είναι κάτι δηλαδή που με τους ενδιαφέρει να πάνε καλά και να παίζουν μπάσκετ. Το σκορ είναι 4-5. Για να time out που ζητάει ο Καράς για το Super Sonics. Πήσαμε από το time out 4,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ραφαήλ θα διαβάσει για τους Smurfs. Καλαθάς στην μπάλα ο Ζούμπος για τους Σουμπουσάνες και βάζει το καλάθι το 6-5. Ένα μακρινό σούτ από τον Ρεδικό τον Άστοχο. Καρά πήρε το rebound. Έχει γυρίσει άμυνα τον Σμέρς, παίζουνε ζώνη. Ένα σούτ από τον Ρεδικό.
κάνω μου. Καλά στο χώρο. Το χαλιά, συγγνώμη. Καλαθάς. Κάτσε να βρει το Ρεβεγιάννη. Καλαθάς θα κάνει μόνο στο σουτ, είναι άστοχος. Ο Καράς το rebound. Θα τρέξει. Πάρα πολύ από την άλλη πλευρά. Συνέχει πάρα πολύ όμως κάποιο τον αντιπαλό το κριτικό και βάζει το καλάθι. Έβγαινε ο Καλιάς στην μπάλα μεταξύ στην επαναφορά που έκανε ο Ρεβεγιάννης με τον Ραφαήλ. Έχουν έτσι την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά. Καράς. Δίνει όμορφα κάτω από τη ρακέτα στο συμπαίκτη του, τον Καραμίτρο, τον Καραμίστρο, συγγνώμη, και έτσι γίνεται το 7, το 8-5. Ο Ραφαήλ θα δώσει το κριτικό. Καλαθάς ελευθερώνεται για να κάνει τον πόντο, είναι άστοχο. Καράς μαζεύει και κάνει τον rebound. Μαζεύει πολλά rebound το Καράς σήμερα για τους Μεσόνικς. Και κατεβεί μόνος που έχει μέσα δώσει στον Κάρογλου, θα κερδίσει το φάουλ από τον κριτικό. Του δώσει τώρα το δικαίωμα για δύο βολές, θα πάει στην γράμμη των ελευθέρων βολών. Μέσα η πρέπει για τον Μουρικάρογλου, μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 9-5 το σκορ, 10-5. Ραφαήλ. Ο Αδαμόπουλο. Γίνει στο Ρουτουγιάννη, ο Αδαμόπουλος θα κάνει στον τριών πόντων. Στοχή. Θα περάσει τον Ραφαήλ, θα περάσει δύο παίκτες των Super Sonics. Θα κάνει ένα πολύ όμορφο drive. Αποδίδουν αμέσως οι Σμέρς, τα στουφάκια. Καράς κατεβάζει. Περάσει προσωπικό το αντίπαλο, θα δώσει έξω το Ζούμπο, θα ξαναδοκιμάσει για τρίτο Ζούμπο. Δεύτερο συνεχόμενο τρίπο από τον Ζούμπο. Κάνει θαύματα σήμερα ο Μίτσιος. Ραφαήλ. Μιγάει ο Καράς. Ως νεμάν του μάν. Καλαθάς. Προσπεράσει τρεις παίκτες, μπαίνει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το rebound ο Ζούμπος. Ο Καράς θα τρέξει αυτό το, αυτή την επίθεση. Έχει γυρίσει όμως η άμυνα του Σμεύς. Είναι γρήγορα παιδιά οι Σμεύς. Είναι γρήγορα στην άμυνα. Έχουν ταχύτητα. Έχουν δυνατά πόδια. Καλτιάς. Ξανά στον Καρά η μπάλα. Μπροστά στον Καρά. Πρέπει να δώσει μια πάσα τώρα εκεί στον Καραμίστρο. Δεν σε αυτή η κομπή, είναι αυτή η πάπασα. Κατάλαβαν οι Σμεύς και την μπάλα Βιχιάου. Ραφαήλ με προσωπικά την πάρα τον Καρά. Δύο playmaker κόντρα. Θα δώσω όμως στον Αδαμόπουλο. Καλαθάς, θα πρέπει να πούνε μέχρι μέσα. Το κάνει ο Καλαθάς αυτό, δίνει μια λάθος πάσα, όπως ξαναμαζεύει. Όσο πως που κάνει ένα κριτικό πρώτο δεκάλεπτο. Καράς, τελειώνει, θέλει δύο δευτερόλεπτα, θα πρέπει να και το σκορ θα παραμείνει 16-10 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πήσαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο με επίβεση Super Sonics. Το 16-10 υπέρ των Super Sonics. Κάρογλου, θα δώσει το Ζούμπο. Θα το καταλάβω το Ζούμπο, θα το βάλει 18-10. Ζούμπος είναι πάρα πολύ καλός από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή, έχει μπει μάλλον ο Μάρις μέσα σε σχέση του, στη θέση του Καραμίστρου. Εντάξει, το 18-12 τώρα από τον Αδαμόπουλο για τους Σμέρς. Καράς, Αλτιάς για τρεις, πολύ έξω, Αδαμόπουλος σε ένα εύκολο rebound, θα δώσει τώρα πάλι όπως θα κατεβάσει.
μέσα να πάρει το φάουλ από τον Λουμάρι. Κλείστηκε εκεί στο baseline ο Καλαθάς. Ένα καθαρό φάουλ από τον Λουμάρι. Αδαμόπουλος. Ακόμα στην περιφέρεια παίζει το παιχνίδι για τους Μέρους. Από εκεί θα κάνει και κλείσει κατά βάση. Ένα μακρινό σουτ. Είναι άστοχο. Καλά το τρέξει. Και αυτοί έχουν δακίνει τα παιδιά. Και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Στη συνεργασία του Καρά και του Βενικάραβλου για το 20-12. Καλαθάς. Τον Ραφαήλ. Μια όμορφη πάσα εκεί στον Ρεβογιάννη που ήταν πιο ψηλός από τους αντιπάλους του. Θα κάνει το 14. Όμορφα βρίσκει εκεί τον Ζούμπο. Ο Καράς θα του κάνει φάλο. Βουλιάζει στη baseline. Ακούγεται το Καρά που φωνάζει στους παίκτες που μπορούν να πάνε. Ταυτόχρονα τους μαθαίνει και τα συστήματα. Βλυκάρογλου. Ξανά στον Καρά, ο οποίος οργανώνει κάθε επίδυση των Σουπεσόνιξ που παίρνει στο παιχνίδι. Ένα άστοχο στον τον ίδιο, ο Ζούλος είναι εκεί για να μαζέψει, για μια ακόμη φορά. Ο Ροδιάννης κλείνεται από 2, θα δώσει τον Παδαμόπουλο. Θα κάνει ένα τίποτα το οποίο είναι άστοχο. Κλείνει, υπάρχει. Του Καρά στον Παναμίστο. Και τη φάνω Καραμίστο του Καλαθά. Ο Ζούμπος μακριά για τις νέες του πω και αυτό. Μακρά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, θα έλεγα, ο Ζούμπος σήμερα. Στο Αδαμόπουλο, Καφταήλ. Είναι μέσα ο Ρεβογιάννης. Τον έκλεισε πολύ καλό καραμίτσο και έχασε την μπάλα. Καράς. Βήματα. Δείχνουν οι διαιτητές. Στο Καραμίστο. Το 22-14 παραμένει. Καλαθάς. Για τρεις είναι άστοχος. Καράς και να μαζεύει το rebound. Αλλά λίγο να χάσει την μπάλα. Όμως ο Μάρης δίνει στον Καραμίστο, ο οποίος κάνει εξεπαθή στο καλάθι. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά η Σουμισόνιτς. 5 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, 25-14 το σκορ. Ο Ραφαήλ θα κλειστεί, θα δώσει στον Αδραμόπουλο, που είναι για το σκορ του Μάρη. Επίσης ένα φάουλ, δίνει τα διευθυντές. Από το φάουλ. Καράς. Με το Ζούμπο. Το Καραμίστο κερδίζει ένα φάουλ από τον Ροδογιάννη, μπήκε πάνω του. Και time out που ζητάνε οι Supersonics. Επιστρέψαμε το time out, 5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Καραμίσος σε μια
πώς το αγγλίσου, γιατί τελευταία από δύο, θα πρέπει να πασάρει. Ο Ραφαήλ που πάει να τρέξει αυτή την επιχείρηση στο Σπέρς, αν έχει γυρίσει όλη η άμυνα του Supersonics. Μάθημα να παίζουν Supersonics, ο Καλαθάς από μακριά ένα στο κοντρίποντο, θα πάρει ο Τερικάνογλου. Καράς. Θα δώσει στον Καραμίστο. Ζούμπος. Ζούμπος θα κάνει ένα ελεύθερο σούτ, είναι εύστοχο και αυτό. Τι να πει κανείς για αυτόν τον παίκτη σήμερα, τον Αλέξανδρο. Θα δούμε στα στατιστικά του χρόνου την ευστοχία του, η οποία θα είναι σε μεγάλο ποσοστό. Ραφαήλ. Είναι από δύο και το φάουλ από τον Καρά. Μπάλα στο κριτικό, δίνει στο Ραδογιάννη, κλείνεται από τον Καραμίστο, μπαίνει μέχρι μέσα, στο ζωγραφιστό, περνάει και τον Τιχάγου και βάζει το καλάθι για το 27-15, μειώνει τις Μεύς, βρισκόμαστε σε μεγάλη διαφορά τώρα αυτή τη στιγμή. Καράς. Κλέβει όμορφα ο Ραφαήλ. Μια πολύ μακρινή παλιά στον κριτικό που δεν χάνει την ευκαιρία να βάλει το καλάθι σε αυτόν τον εμφυνδιασμό για να γίνει το 27-17. Το 27-18 σημαίνει. Λυκάρο μου. Κατουλίνου Μάρη. Την άλλη πλευρά, σπουτσάζει στο κούμπο. Δίνει όμορφη ασίστα, αλλά δυστυχώς κλέβει ο Καλαβάς την μπάλα. Κάνει φάλο Καραμίστος εκεί, προκειμένου να κόψει τον αφιλιασμό του Σμέρφς. Είπαμε Σμέρφς είναι γρήγορα παιδιά, έχουν ταχύτητα. Αυτά σταματικά φάουλ ο Supersonics. Τώρα δίνει επιθετικό το Ραφαήλ ο διαιτητής. Και βάλει το καλάθι. Ραφαήλ. Σε Καραμίστος κάνει για τόσο πολύ καλή δουλειά στην άμυνα σήμερα. Πριν είναι η παλιά στον Μάριο, τους κάνει εξεπαφή στο καλάθι. Ραφαήλ. Έχασε να μου πόλω στη Μοροβολή, μπάλα όμως θα παραμείνει στα χέρια του Σμέρφς. Δύο λεπτά για να τελειώσει τη μίκρονο, 29-18. Ραφαήλ. Σε συνεργασία με τον Ραφαήλ τον Αδαμόπουλο, καλάθι για το 29-20, δώσαν 29 οι Σμέρφς. Θα δώσει στον Κάροβλου. Θα κάνει το
στον εξωτερικό, είναι άστοχος. Θα μαζέψει ο Λόγκος την μπάλα. Αργά λέει ο Ραφαήλ. Και τρία φάουλ ο Καράς, θα πρέπει να βγει εδώ. Πάει για κόπα. Ολόκληρο ημίχρονο μπροστά της. Δαμόπουλος, κίνητα από τον Λουμάρη. Προστάρει όμορφα για να βάλει και το καλάθι για το 29-22. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Λουμάρη. Καλκιάς, ο Κιλκάρος που θα κοντάει την μπάλα τώρα. Για τους Σιλισόνικς. Θα δώσει το Ζούμπο, μπροστά από τον Καλαθά. Έχουν ευκαιρία τώρα να μειώσουν κι άλλο οι Σμέρφς, 29-23 το σκορ. Ραφαήλ. Και τον Αδαμόπουλο. Θα κάνει σουτ τριών πόντων ο Αδαμόπουλος. Συνάστημα, γίνεται ο Γιάννης να πάρει το φάουλ. Από ποιον να δούμε, από τον Ζούμπο. Ξέρω γιατί πολλές και οι δύο ομάδες έχουν ομαδικά. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη. Του Νικάρογλου. Θα δώσει το χαλκιά από μακριά. Αστοχή. Μένουν 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί μια επίθεση για τους Μέρς. Να δούμε αν θα βιώσουν κι άλλο. Το 29-24 είναι γεγονός. 5 πόντους διαφορά. Ραφαήλ κλείνεται από 3, 5 το φάουλ. Δεν μετράει κάτι, δεν έχει τα βήματα. Δικαίωμα για δύο βολές όμως. Το φάουλ δόθηκε στον... τον Κάρολο. Στόχησε την πρώτη ο Ραφαήλ. Στόχησε και στη δεύτερη ο Χαραμίσου στο rebound. Θα τελειώνει, δεν καταφέρει να κάνει κάτι. 29-24 το σκορ. Θα επανέλθουμε το δεύτερο ημίχρονο. Φίλες και φίλοι του Basket City, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο για τον, το αγώνα μεταξύ Supersonics και Smurfs. Έχουμε αλλάξει και γήπεδα τώρα. Μέσα που είναι στην επίθεση και καθώς βλέπετε το παιχνίδι, το σκορ είναι 29-24. Καρά ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Καρά πόσο λείπει. Οποιαδήποτε ομάδα για να παίζει, μειώνεται η διαφορά γιατί αυτό οργανώνει τις επιθέσεις και την άμυνα των Supersonics. Δεν είναι απλώς ο αρχηγός αλλά είναι και προπονητής της ομάδας. Καρά εδώ σε μια ατομική προσπάθεια, στοχή στον Καλαθά. Αφού λοιπόν εκείνο και τα στατιστικά του πρώτου χρόνου που σας παρακολουθεί το παιχνίδι και ξεκινήσουμε με τους τυπικά κυβεδούχους, τους Supersonics δηλαδή, με τον Ζούμπο που όπως σας προείπα έχει βάλει τους 13 πόντους από τους 29, ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, 13 πόντους με 66,7% ευστοχία στις
Ελεύθερες βολές. Στα σκύπια. Στα 75% στα τρίποντα, έχει βάλει μία στα 4 τρίποντα, 2 στις 3 βολές. Δεν έχει 4 rebound. Δύο κλειψίματα και 2 λάθη. Και από τα 1 είναι 15, μακράν περισσότερο από όλους τους άλλους συμπαίκτες του. Ο Καραμίτσης έχει 4 πόντους, ο Τζικάλογλου έχει 6, ο Λουμάρης 6. Αυτά όσον αφορά για τους Supersonics. Από rebound έχουμε 1 τον Καραμίτσο, ο Τζικάλογλου 2, 6 ο Καράς. Κάνει πολύ καλή βρέση άμυνα, ο Καράς από τον rebound. 2 Χαρκιάς, 4 Ζούμπος και 3 ο Λουμάρης, ο ψηλός παίκτης. Το κύβημα στο πόδι. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Ραφαήλ με 8 πόντους για τους Σμεύς, τον Κεπικό με 2, τον Γιάννη με 7, τον Αναμόπουλο με 4 και τον Καθαθά με 3. Στα rebound Μακράνο, ο Γιάννης είναι καλύτερος με 9 rebound, 5 ο Αναμόπουλος, 3 ο Κουντικός, 2 ο Ραφαήλ και 2 ο Καλαθάς, 21 rebound στο σύνολο, έναντι 18 τον Supersonic. Από assist έχουμε μόνο 3, οπότε έχει κάνει ο Ραφαήλ. Ενώ από την άλλη πλευρά, οι Supersonics έχουν 10 assist. Μοιρασμένες, αλλά με τον Καρά να έχει τόσο περισσότερες, έχει τόσο 7 assist. Γι' αυτό και δεν έχει πόντου ο Καρά. Είναι τόσο οργανώνει την επίθεση, την νίκη τη assist. Κοψίματα δεν έχουμε από την ομάδα. Και από λάθη είναι μοιρασμένα. 8 λάθη για του Smurfs, 7 για του Supersonics. Ενώ στην καλύτερη οικονομία, ο Λεωδίου Παιχνιδιού, ο καλύτερο παίκτη θεωρείται ο Ροντογιάννη από του Smurfs. Και ο Ζούμπος από τον Συμπουσόνη. Το σκορ τώρα είναι 31-30, έχουν μειώσει στον ένα πόντο οι Σμέρφς. Οι Σμέρφς οι οποίοι πάντα στο δεκάλεπτο έχουν μια ανάταση και πάνε πολύ καλύτερα. Το πρώτο και το τρίτο δεκάλεπτο τους θεωρείται ίσως από τα καλύτερα. Σίγουρα με τη δική μου εμπειρία, ξέρω τα παιδιά εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Ραφαήλ, θα δώσει στον Ροντογιάννη, Καλαθάς απ' έξω για 3, είναι άστοχος. Το πρωτάθλημα το rebound, θα δώσει την ευκαιρία έτσι στους Σμέρφς να έχουν μία επίθεση 4 δευτερολέπτων. Κυρικός θα δώσει έξω το Ραφαήλ, θα προκύσει τον Αδαμόπουλο. Ραφαήλ ξανά, να δούμε πώς θα έχουν συμπήρια τώρα. Ξεχνάει από τους παίκτες, κάνει βήματα. Είναι δυσκολή τώρα, πληρώνονταν από τρεις παίκτες, θα πρέπει να πασάρει από το να κάνει αυτή την προσπάθεια. Για το 31-33 και είναι η πρώτη φορά που είσαι μέσα περνάμε μπροστά στο σκορ. 5 λεπτά για να τελειώσει το 5 λεπτό. Καράς. Μετά τον Αδαμόπουλο και από τον Ραφαήλ θα δώσει όμορφα την πάση εκεί στο Καραμίστρο. Πρέπει να βγει έξω γιατί θα κάνει 3 δευτερόλεπτα τώρα ο Καραμίστρος. Τον Λουμάρης για 3 είναι έξω 34-33. Time out. Επιστρέψαμε το time out, 34-32 το σκορ. Με αυτόν τον τρίπο του Λουμάρη ξαναπέρασαν μπροστά οι Supersonics. Ραφαήλ τώρα θα κάνει ένα ελεύθερο σουτ, είναι ο στόχος. Δεν πήγε καν στον κόπο ο Ζούμπος να τον μαρκάρει.
34-35. Καράς. Θα δώσει 6 στον Καλκιά. Κάνει ο Καλκιάς, κλέβει εύκολα, ωραία την μπάλα ο Κρητικός, δίνει στον Καλαθά, είναι 2-1-2-2, τώρα έχουν κλείσει βέβαια όλη άμυνα. Δεν πρόλαβαν να κάνουν ευνηδιασμό, ο Αδαμόπουλος σου για 3, είναι άστοχος, ο Ραφαήλ σε ένα μακρινό ριμπάου, θα κερδίσει και το φάουλ. Σε αυτή την προσπάθεια του Ραφαήλ που ήρθε από το κέντρο ουσιαστικά. Δικαίωμα για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 35. Τρεις εμείς έπρεπε να τελειώσει το δεκάλεπτο, Καράς, είναι άστοχος, εμείς τον πάνω του Μάρης. Καράς, θα δώσει τον Χαλκιά, ξανά Καράς πίσω. Ας το ο Ζουβός, δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το δεκάλεπτο. Είναι πολύ καλύτερη, με αυτές και αλλιώς το δεκάλεπτο. Αδαμόπουλος. Καραθάς. Γίνεται να δώσει έξω τον Ρογιάννη. Αδαμόπουλος θα κάνει το σου για 3. Είναι μέσα για το 34-40. Κοιτάει μόνο που ήταν σπισμένα οι Σουπισόνιξ που είδαν τη διαφορά να διευρύνεται. Αυτή τη φορά κατά τους, για πρώτη φορά, οι μέρες περνάνε όχι μόνο μπροστά αλλά κερδίζουν και με 6 πόντους. 34-40 το σκορ. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστρέψαμε από το time out. Μάνι παίκτης των Σμέρφς, Ζούμπος, θα δώσει το Καρά. Για το Χαλκιά, για 3. Θα πάρει το ριμπάντο Αδαμόπουλος. Πρέπει να βρουν και ρυθμός τώρα ξανά η Σόνιξ. Για πίσω τους πόντους. Τίποτα βέβαια δεν έχει τελειώσει. Από τον Χαλκιά, θα πετυχαίνει ο Χαλκιάς εκεί. Αυτό που έκανε με τον Καραμίστο πριν και ο Καραμίστος είναι ένα όμορφο καλάθι για το 36-40. Κριτικός. Πάει για τον ευνηδιασμό μας με τον Ραφαήλ. Κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση, κάνει όμως τον καλάθι της επαφής ο Ραφαήλ, αλλά αντικειμενικά ήταν μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Ο Ραφαήλ παλεύει από κάτω για να πάρει να κλέψει την μπάλα. Δεν καταφέρνει, ο Καραμίστος εκεί έπειρες, όπως κι αλλιώς. Όμως τώρα ο Ζούμπος από τον Αδαμόπουλο. Συνεχόμενες αναλλαγές της μπάλας από λάθη που κάνουν και οι δύο ομάδες. Λάθη τα οποία και από το πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο μέτρο ήταν μοιρασμένα. Σχεδόν η ίδια λάθη έχουν οι δύο ομάδες. Συνεχίζουν έτσι με αυτόν τον ρυθμό. Τα λάθη στις πάσεις να είναι η ίδια σχεδόν και στις παραβάσεις. Η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια του Μέρφυ, 36-40, 4 διαφορά. Ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Καλαθά στην επαναφορά. Θα δώσει στον Αδαμόπουλο. Yeah.
Τελικά ο Κουσταφόκς να μπει μέσα, θα το κάνει ο ίδιος, τελικά η μπάλα το καλαθά. Θα μπει μέσα στη ρακέτα και το καλαθά, σαν να είμαι σε δύο. Δεν καταφέρει να κάνει κάτι και ο Ιάσονας. Ο Καράς ο Χρήστος τώρα. Ο Χρήστος τώρα του Κάροβλου. Κάροβλου πάλι, για τρεις. Ο κριτικός του πήρε μαζί από την μπάλα. Δευτερόλεπτα, 36-40 το σκορ. Θα διαλύσει το φάουλ από το Χρήστο του Καρά λογικά. Ο Καράς πρέπει να έχει ήδη 4. Θα πρέπει να προσέχει ακόμα, έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο και μάλλον το χρειάζεται. Ροφαΐ. Είναι από 2. Από τον Παναδομόπουλο. Κάνει τη στήρα ο Ροβιγιάννης, αλλά η μπάλα φτάνει στο τελικό για ένα τρίποντο που είναι άστοχο. Καραμίσου μαζεύει, του Χάρο που τώρα γυρίζει άμα τους μέρες και βγει φάουλ. Γρήγορη επαναφορά, Καράς για το Ζούμπο. Για το Καλαθά. Αν του μάθει στις τρεις και χάνεται την μπάλα, εκεί μπερδεύτηκαν οι τρεις παίκτες των Ζουμποσόνης, τον Καράς μαζί με τον Λουμάρι μαζί, μπερδεύτηκε και κάπου εδώ τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να είναι 36-40 υπέρ του Σφέρτ. Επιστρέψαμε για το τρίτο δεκάλεπτο με ένα σουτ εύστοχο από τους Supersonics για ένα τρίποντο. Ένα φαΐ. Παιδιά, την πόρτα να κλείνετε. Την πόρτα που σου κλείνετε. Ένα σαν την μπάλα εις 9-40 το σκορ, Καράς. Ένα φάουλ. Από το κριτικό. Τρία φάουλ ήδη το κριτικός. Καράς. Λουμάρης ξανά προς το Καρά. Κέντρα από το Ζούμπο είναι στον Ραφαήλ. Είναι 6-3-6-5. Θα δώσει ξανά τον Καλαθά. Ο Γιάννης είναι άστοχος. Έχει ο Μάρης. Έχει ο Καράς αυτό τον θέλει επίθεση για τους Supersonics. Κάροβλου και το φάουλ. Και θα πάει στην γραμμή του Τριπολέ για Τριπολέ. Άλλες δύο, στρέψεις στην πρώτη. Στρέψεις στην δεύτερη. Σαραντένα-σαράντα, δύο βολές από τον Τελκάρο μου. Παδαμόπουλος. Thank you.
Ραφαήλ, γνώση μακρινή παλιά στο Καλαθά. Και ένα όμορφο σουτ για πόδο από τον Δαμόπουλο. Ραφαήλ 45. Μαντουμάνι Σβέρς. Καράς γίνεται από δύο. Θα πάρει το καλάθι όμως. Στις λίγες φορές που ο Καράς πήγε να θυμέσα να κάνει το drive και το lay-up να κάνει μόνο στο προσπάθεια. Δεν θα μάθει να δίνει assist και να οργανώνει. Είναι άλλος ο πρώτος assist εκτός της ομάδας αλλά και στην κατηγορία του. Αδαμόπουλος για τρεις για μία ακόμη φορά μέσα. 43-48. Καράς. 3,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Για τρεις είναι ακόμα ρε του και προσπάθει το καλά. Ραφαήλ, 45-48. Τυπικός. Θα αναστάνομαι του έξω. Καλαθάς για τρεις. Αστοχή, αλλά είναι εκεί ο Ροντογιάννης να πάρει το rebound. Αυτή είναι και αυτός από το καλάθι και time out που ζητούν στην οσόμα. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας ανάμεσα στους Μπουσόνιτς και στους Σμέρφς, το σκορ είναι 45-48. Τώρα γίνει σαν τόνο, ο Κάρας το έχει πάρει πάνω του. Σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο κάνει πολλές ατομικές προσπάθειες. Παιδιά, την πόρτα λίγο. Κάρολε, την πόρτα, κρυώνω σε παρακαλώ. Παίρνει και τα rebound στα χρησίματα ο Καράς, παίρνει και τα foul. Νομίζω ότι είναι το δεκάλεπτο του που αρχιούν τους Μπετσόνικς, του Χρήστου. Δύο! Τα χρησίματα είναι τα Άγιος Βασίλης για φιλοδοκούς σκοπούς. Καράς. Έχει τον Αδαμόπουλο στο πιο φορά, αλλά έβρισε και Λουμάρης να στοχίσει και αυτός και να πάρει ο Αδαμόπουλος το rebound. Αλλά χάσει. 48 όλα. Το παιχνίδι σαν να ξεκίνησε. Ραφαήλ. Θα πρέπει να προσέξει τώρα γιατί υπάρχουν ακόμα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Θα βγει και θα δείξει τεστ του Χαλκιάς. Ραφαήλ. Χάσαμε σημαντικά rebound αυτή τη στιγμή. Αυτές τις τρεις συνεχόμενες επιθέσεις των Σμέρφς. Καλά, αυτές οι τρεις είναι στην εκπνοή της επίθεσης και time out. Τρέψαμε το time out. Πάρα πολύ αν είναι λάθος.
τον επάνω στο σούτο που τον έφαγε θα πάει για δύο βολές. Ο Ραφαήλ για 3 είναι άστοχος, κακό σου. Θα έπρεπε να περιμένει.
Είναι το 59-55 διαφορά ξανά στους 4. Θα πρέπει τώρα οι Smurfs. Θα μείνουμε τώρα, δεν θα σταματήσουμε για το timeout. Θα πρέπει τώρα οι Smurfs να κάνουν μια γρήγορη επίθεση, γι' αυτό πήγανε και από μπροστά, να κάνουν ένα γρήγορο καλάθι. Τι γίνεται τώρα, δώσανε φάουλ.